Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε στην εκπομπή με τίτλο «Τι είναι, γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από τους Αποστολικούς, Μεταποστολικούς και εν γέννη την Εκκλησιαστική Ιστορία, να φανερώσουμε το αναγκαίο και το απαραίτητο για τη ζωή του κάθε χριστιανού, ανεξαρτήτως δόγματος, τόπου, χρόνου, λαού, φυλής, γλώσσας, το αναγκαίο και το απαραίτητο του να έχει την εμπειρία της Πεντηκοστής, δηλαδή την εμπειρία του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Μέχρι σήμερα δώσαμε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις, όπως γιατί είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή για την έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Αναφερθήκαμε στις προφητείες Πεντηκοστής τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη που έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ιδιαίτερα αναφερθήκαμε στις αναφορές του Ευαγγελίου, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δηλαδή στις πράξεις των Αποστόλων επάνω στις επεμβάσεις και τις ενέργειες και του παράκλητου του Πνεύματος της Αληθείας αλλά και των χαρισμάτων και των ενεργειών του Πνεύματος του Αγίου. Στην τελευταία την προηγούμενη μας εκπομπή αναφερθήκαμε στην ιστορία της περίοδου που υπήρχαν οι Αποστολικοί Πατέρες, δηλαδή από το 90 μέχρι περίπου το 150 π.Χ. μετά Χριστό, όπου υπήρξαν οι μαθητές των μαθητών του Ιησού Χριστού, δηλαδή οι ακουστές όπως λέγονταν των μαθητών του Ιησού Χριστού, που έζησαν και μεγάλωσαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και εργάστηκαν στην Αρχαία Εκκλησία, δηλαδή στα χρόνια των Αποστολικών Πατέρων μεταξύ του 90 και του 150-160 μετά Χριστό. Την εκπομπή μας αυτοί παρουσιάζουν ο αγαπητός Κώστας Δρακιώτης και ο αγαπητός Χάρης Ασβεστάς και εγώ προσωπικά με τη χάρη του Χριστού μας. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με τα γεγραμμένα στα βιβλία των Μεταποστολικών Πατέρων, επιμένοντας μια φορά ακόμη ότι οι Αποστολικοί και Μεταποστολικοί Πατέρες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση Λόγο Θεού Θεόπνευστο. Βεβαίως έχουν γράψει δια Πνεύματος Αγίου άνθρωποι Άγιοι του Θεού, αλλά δεν αποτελούν Λόγο Θεού. Άλλωστε όλοι αυτοί έγραψαν με αναφορά πάντοτε, με κανόνα πάντοτε, την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο από τους Αποστόλους και τους Προφήτες της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, με τους Μεταποστολικούς Πατέρες. Όπως είπατε σωστά, τα κείμενα αυτά δεν αποτελούν γραφές. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν γραφές. Απλούστατα, σε αυτά απευθυνόμαστε για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε στην εκκλησία την οποία άφησαν οι Απόστολοι. Έτσι, στην αρχαία εκκλησία. Ακριβώς. Δηλαδή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να σας διαβάσω κάτι από τον Ιουστίνο τον Μάρτυρα, ο οποίος έζησε μεταξύ 101 και 167 μετά Χριστόν περίπου, στο διάλογο προς Τρίφωνα. Εκεί απολογείται. Στο διάλογο λοιπόν προς Τρίφωνα, μιλάει στον Τρίφωνα για τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού του είπε κάποια πράγματα, λαμβάνει την εξής απάντηση από τον Τρίφωνα. Ο Τρίφωνας λέει, τα λέει στον Ιουστίνο, «Θέλω να γνωρίζεις, Ιουστίνε, ότι είσαι εκτός εαυτού λέγοντας αυτά τα πράγματα». Όπως λένε και σήμερα πολλές φορές κάποιοι θρησκευόμενοι, έτσι. Ναι, ναι. Και ο Ιουστίνος τι του απαντάει. Ο Ιουστίνος του απάντησε το εξής. Άκουσε προσεκτικά, φίλε. Δεν είμαι τρελός, ούτε εκτός εαυτού. Αλλά είχε προφητευθεί μετά την ανάληψη του Χριστού εις τους ουρανούς ότι αυτός θα μας ελευθερώσει και θα μας δώσει χαρίσματα. Διότι το εδάφιο είναι αναβάσεις ύπνους, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους. Να το διαβάσουμε λίγο αυτό. Βεβαίως. Το εδάφιο. Τον αναφέρεται και στους ψαλμούς και στους ψαλμούς. Ναι. Μάλιστα εγώ θα διαβάσω λίγο, θα διαβάζω από τους Εφεσίους, σε λίγο θα διαβάσω. Ναι. Διαβάζω από την Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη και από το ΙΒ και πρώτο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Περι δε των πνευματικών αδελφοί δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι κάποτε ήσασταν εθνικοί
σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Άρα λοιπόν περιγράφει ότι όποιος δεν ασχολείται με τα πνευματικά μέχρι τη στιγμή εκείνης παρασύρεται από είδωλα, εικόνες, αγάλματα, άφωνα και συνεχίζει. Ειν δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάμεθε μα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον τον Ιησούν είναι δια πνεύματος Αγίου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μόνο δια πνεύματος Αγίου μπορεί κάποιος να ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον και συνεχίζει. Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε από τον Θεό εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι σε άλλον μεν δίδεται δια πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσης, σε άλλον πίστης, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον ενέργειες δυνάμεων, σε άλλον προφητεία, σε άλλον διακρίσεις, σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον είδη γλωσσών και σε άλλον ερμηνεία γνωσών. Πάντα δε ταύτα τα χαρίσματα ενεργεί το εν και το αυτόν πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος περιγράφει με λεπτομέρεια τα χαρίσματα και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου στη δε επιστολή του προς Εφεσίους, πια γράφει πεντακάθαρα αυτό που αναφέρεται στον Ειρηναίο, λέγοντας, στον Ιουστίνο λέγοντας, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο έβδομο εδάφιο. «Εις ένα δε έκαστον ημών από μας τους χριστιανούς της Εκκλησίας, τους πιστούς, τους αναγεννημένους, τους βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Δια τούτο λέγει η Γραφή στον Ψαλμό. «Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους», στον δε Ψαλμό λέει «έτι δε και στους απειθείς». Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Και στους Ψαλμούς λέει, αδελφή Γιώργο, για να κατοικεί μεταξύ αυτών. Για να κατοικεί μεταξύ αυτών. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς το λέει. Εδώ όμως θέλω να τονίσω το εχμαλώτευσε εχμαλωσίαν. Καθώς δηλαδή σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ανελήφθηκε εις τους ουρανούς, στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει και προσεύχεται υπέρ ημών, εχμαλώτευσε τη δική μας εχμαλωσία, την εχμαλωσία του διαβόλου στους ανθρώπους και καθώς πήρε, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μας, έδωκε στους ανθρώπους, έστω και αν κάποτε ήταν απειθής, για να κατοικεί μεταξύ αυτών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Άρα λοιπόν πάρα πολύ ωραία το απαντάει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ο Ιουστίνος ο Μάρτης. Ακριβώς. Μπορείς να το ξαναδιαβάσεις όμως την απάντησή του, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, βεβαίως. «Άκουσε προσεκτικά, φίλε, δεν είμαι τρελός, ούτε εκτός αυτού, αλλά είχε προφητευθεί μετά την ανάληψη του Χριστού εις τους ουρανούς ότι αυτός θα μας ελευθερώσει και θα μας δώσει χαρίσματα. Το εδάφιο είναι αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία κτλ. Κτλ». Τι ωραία. Η αναφορά αυτού του ανθρώπου λοιπόν για να απαντήσει στον άπιστο, τον Τρίφωνα, που δεν δέχεται τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τα θεωρεί τρέλα, είναι μέσα από το Λόγο η του Θεού. Η παρησία του είναι ο γεγραμμένος λόγος. Στη συνέχεια του λέει και κάτι άλλο, σε άλλο σημείο βέβαια, τη ιδία βεβαίως επιστολή, στο διάλογο αυτό, του λέει του Τρίφωνα, τώρα, είναι δυνατόν να δεις μεταξύ μας άνδρες και γυναίκες που εξασκούν χαρίσματα του Πνεύματος του Θεού. Τι ωραία. Τώρα. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι αυτό γίνεται κάπου στο 130, 140, 150, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Το 160 γράφτηκε το συγκεκριμένο. Το 160 υπολογίζεται. Γράφτηκε το συγκεκριμένο. Ναι. Οπότε μέχρι και το 160 στην Εκκλησία του Χριστού υπήρχαν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Θεού. Δηλαδή τα είδη γλωσσών, τις προφητείες. Λέει χαρακτηριστικά, τα προφητικά χαρίσματα παραμένουν σε εμάς ακόμη και μέχρι τον παρόντα καιρό σε γυναίκες και άντρες. Ποιος το λέει αυτό, ο Ιουστίνος? Ο Ιουστίνος. Στον Τρίφωνα? Το 160 μετά Χριστόν. Ναι. Στο διάλογο προς Τρίφωνα, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να προσθέσει ο Χάρης. Εγώ θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον ρευστότητας. Και πού έγκυται αυτή η ρευστότητα? Ότι η πρώτη Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει καταρχήν τους διωγμούς, κατά δεύτερον έχει να αντιμετωπίσει τις αιρέσεις και κατά τρίτον θα έλεγα έχει να αντιμετωπίσει μια
ασύμετρη πνευματική νοοτροπία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι περιοχές οι χριστιανικές που ήταν εγκύτερα στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη, είχαν κάποιες επιρροές από ιουδαϊκές κινήσεις. Οι κοινότητες οι χριστιανικές που ήταν στην ευρύτερη ευρωπαϊκή, στην ευρύτερη μεσογειακή λεκάνη, έτσι στην Ελλάδα, στην Ιταλία κλπ, είχαν ιδιαίτερες επιδράσεις και επιρροές από ειδωλολατρικές κινήσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, ο Κύριος, δια Πνεύματος Αγίου, αγωνίζεται να ενοποιήσει και να ενοποιήσει το δόγμα της Εκκλησίας του. Και σε θέματα διδασκαλίας, αλλά κυρίως σε θέματα χαρισμάτων και αγιασμού, δια Πνεύματος Αγίου. Και είναι πραγματικά παρήγορο, κυριολεκτικά, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους επιστολές, τέτοιου είδους γραφές, που βλέπουμε τον αγώνα κάποιων ανθρώπων να διατηρήξουν την αξία και το περιεχόμενο της αγιαστικής ζωής μέσα στην Εκκλησία, σε ένα περιβάλλον το οποίο αμφισβητείται. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, πηγαίνοντας λίγο πιο μπροστά. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Νοβατιανός, το 175 ο Ειρηναίος, στην πραγματεία του περιαιρέσεων, και θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, μιλά για εκείνους που μέσω του Πνεύματος του Αγίου, διαμέσου Πνεύματος Αγίου, μιλούν όλα τα είδη των γλωσσών. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό είναι στην πραγματεία του περιαιρέσεων. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι μία διδασκαλία. Δεν είναι μία επιστολή, ποιμαντορική, καθολική κλπ. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Ειρηναίος για να αντιμετωπίσει την αμφισβήτηση των αιρέσεων. Πλέον η διαδικασία της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου, της πληρώσεως, της εκδήλωσης των χαρισμάτων αμφισβητείται ανοιχτά. Και ποιοι το αμφισβητούν? Οι αιρέσεις οι οποίες έχουν παρισφύσει μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν σε αυτό που λέει ο Χάρης, και το επόμενο που θα ήθελα να διαβάσω είναι από τον Ειρηναίο. Πώς η πρώτη εκκλησία, η μεταποστολική, η πατριαρχική εκκλησιαστική, αλλά κυρίως η μεταποστολική, προσπάθησαν να κτυπήσουν την αγνωσία Θεού, τους γνωστικούς και γενικά όλους αυτούς τους αμφισβητείες. Τους αιρετικούς, Αγία. Ναι. Προσπάθησαν να τους χτυπήσουν σύμφωνα με το λόγο του Θεού και την χαρισματικότητα που διενεργείται εντός της εκκλησίας. Σου λέει, εμείς έχουμε τον Θεό να ενεργεί έτσι και έτσι και έτσι. Εσείς τι έχετε? Τι ωραία. Καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας πούμε, για παράδειγμα, από το κατααιρέσεων που είπε και ο Χάρης, Ειρηναίος, μερικοί τολμούν να παρουσιάσουν σαν τίποτα τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο από την καλοσύνη του Πατέρα ξεχύθηκε στους έσχατους καιρούς σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και συνεχίζει λέγοντας, πρέπει όμως να συμπεράνουμε επιπλέον ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δεχθούν επίσης και τον Απόστολο Παύλο, διότι στην επιστολή του προς Κορινθίους αναφέρεται εκτενώς στα προφητικά χαρίσματα και αναγνωρίζει άνδρες και γυναίκες να προφητεύουν μέσα στην Εκκλησία. Αμαρτάνοντας λοιπόν σε όλα τα ανωτέρω θέματα ενάντια στο Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ολισθαίνουν προς την ασυγχώρητη αμαρτία. Για ξαναπες το βρικό αυτό. Όλο. Πολύ σοβαρό. Αμαρτάνοντας λοιπόν σε όλα τα ανωτέρω θέματα ενάντια στο Άγιο Πνεύμα του Θεού, ολισθαίνουν προς την ασυγχώρητη αμαρτία. Μη δεχόμενοι δηλαδή τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Με τολμούν να παρουσιάσουν σαν τίποτα τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου τις ονειδίζουν, ας πούμε, τις αμφισβητούν. Αμφισβητούν το λιγότερο, για να μην πούμε κάτι. Τις αμφισβητούν και κοντεύουν να φτάσουν στην ασυγχώρητη αμαρτία που είναι να υβρίσουν το Πνεύμα του Αγίου. Ακριβώς. Υπήρχαν δύο ειδών αμφισβητήσεις. Η αμφισβήτηση των γνωστικών που ήθελαν να ιδιοποιηθούν τα χαρίσματα της Αποκαλύψης. Ότι μόνο αυτοί τα έχουν, δηλαδή. Ναι. Είναι οι μοναδικές αυθεντίες. Είναι μια ελίτ πνευματική χριστιανών, και από την άλλη πλευρά κάποιοι είτε αγνωστικιστές, είτε μαρκιονιστές, είτε μοντανιστές, οι οποίοι αμφισβητούσαν ευθέως και εκμυδένιζαν αυτού του είδους τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, προβάλλοντας κάποιες εκλογικευμένες διδασκαλίες.
επηρεασμένη ασφαλώς από ειδωλολατρικές φιλοσοφίες, από τον Αριστοτελισμό, από τον Νεοπλατωνισμό, προέβαλαν κάποιας μορφής φιλοσοφήματα, τα οποία έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τη διδασκαλία των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου. Με τη χαρισματική ζωή του Ευαγγελίου. Βέβαια, ήταν δηλαδή σημείον γνησιότητος και επιχείρημα για τους εργάτες εκείνης της εποχής οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου εντός της Εκκλησίας. Σε αυτά στηριζόντουσαν, δηλαδή στο Λόγο του Θεού, ο οποίος επιβεβαιωνόταν από τις ενέργειες του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, δεν θα μπορούσαν να πούνε τίποτα, γιατί σου λέει εσύ υποστηρίζεις το Λόγο του Θεού, αλλά πού είναι τα σημεία που τον συνοδεύουν. Σωστό. Επίσης, που είναι η συμμαρτυρία του Πνεύματος. Εντάξει, μπορεί να μην ανασένεται νεκρούς, δεν βαφτίζεται κανένας με Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχουν προφητείες. Δηλαδή, πού είναι όλα αυτά που λέτε, αφού δεν τα βιώνετε εσείς. Έπαψε ο Θεός. Ενώ εμείς είμαστε η αληθινή Εκκλησία, ακριβώς, γιατί ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά μας. Σας διαβάζω πάλι κάτι από το Κατά Αιρέσεων, όπου είναι μια φοβερή ερμηνεία στο εδάφιο που λέει «Ομιλόμεν σοφία μεταξύ των τελείων». Τι λέει ο Ειρηναίος γι' αυτό. Θα δείτε τι ακριβώς λέει. Ο Απόστολος, αυτά τα λέει ο Ειρηναίος, έτσι. Τώρα ό,τι λέω τα λέει ο Ειρηναίος. Ο Απόστολος δηλώνει «Ομιλόμεν σοφία μεταξύ των τελείων», ορίζοντας σαν τελείους ποιους. Εκείνα τα πρόσωπα που έχουν λάβει το Πνεύμα του Θεού και διαμέσου του Πνεύματος ομιλούν σε όλες τις γλώσσες, καθώς και εκείνος συνήθιζε να ομιλεί. Επίσης εμείς ακούμε για πολλούς αδελφούς μέσα στην Εκκλησία να εξασκούν προφητικά χαρίσματα και δια του Πνεύματος να ομιλούν όλα τα είδη των γλωσσών και να φέρουν εις το φως για το γενικό όφελος τα κρυπτά των ανθρώπων και να διηγούνται τα μεγαλεία του Θεού. Και συνεχίζει λέγοντας, αυτούς επίσης ο Απόστολος χαρακτηρίζει ως πνευματικούς, διότι μετέχουν του Πνεύματος. Τώρα τι να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω κάπου στο 170-180 αυτά όλα. Λίγο πιο πριν, στην απολογία του Αριστείδου, αυτό είναι βέβαια πιο πριν, αρκετά πιο πριν, λέει στην απολογία του, αληθινά, μιλάει για τους χριστιανούς, αληθινά αυτή είναι ένας νέος λαός, και υπάρχει κάτι το θεϊκό ανάμεσά τους. Ενέργειες του Πνεύματος. Ακριβώς. Μετά ο οποίος το... ο ίδιος δεν ήταν χριστιανός, έτσι. Ναι. Δεν ακριβώς. Ήταν χριστιανός, ήταν ειδωλολάτρης. Ναι. Έτσι. Ας πούμε ο Μιλτιάδης το 250, αν και είναι πιο πριν ο Τερτυλιανός, αλλά θα πω για το Μιλτιάδη το εξής. Τι λέει ο Μιλτιάδης. Το πρέπει το προφητικό χάρισμα να είναι σε όλη την Εκκλησία μέχρι της τελευταίας παρουσίας, ο Απόστολος αξιώνει. Ξαναδιάβασε το. Πρέπει. Πρέπει το προφητικό χάρισμα να είναι σε όλη την Εκκλησία μέχρι της τελευταίας παρουσίας, ο Απόστολος. Μέχρι να έρθει ο Κύριος. Μέχρι να έρθει ο Χριστός. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε εμείς το 2012 ότι είναι ανάγκη μέσα στην Εκκλησία να λειτουργεί το προφητικό χάρισμα και ότι ήταν μόνο για τότε. Δεν γίνονται αυτά. Πάντως αξίζει να διαβάσουμε αυτό το οποίο αναφέρθηκες πιο μπροστά στον Ειρηναίο για το μεταξύ των τελείων. Να δούμε πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. «Λαλούμεν δε σοφίαν», λέει ο Απόστολος Παύλος, «μεταξύ των τελείων», και εξηγεί. «Σοφία όχι όμως του αιώνος τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων. Ποια είναι η σοφία? Αλλά λαλούμεν σοφία Θεού, μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών». Άρα, το ξαναδιαβάζω, λαλούμεν σοφία εμείς, ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ των τελείων, δηλαδή όπως τους περιέγραψε ο Ειρηναίος, για ξαναδιάβασέ το λοιπόν. Εκείνα τα πρόσωπα που έχουν λάβει το Πνεύμα του Θεού και διαμέσου του Πνεύματος ομιλούν σε όλες τις γλώσσες, καθώς και εκείνο συνήθισε να κάνει. Επίσης εμείς ακούμε για πολλούς αδελφούς μέσα στην Εκκλησία να εξασκούν προφητικά χαρίσματα και δια του Πνεύματος να ομιλούν όλα τα είδη των γλωσσών και να φέρουν στο φως για το γενικό όφελος τα κρυπτά των ανθρώπων και διηγούνται τα μεγαλεία του Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν μία. Δεν υπήρχαν πολλές εκκλησίες. Ένα δόγμα, μία εκκλησία, τα δόγματα τα εγκεκριμένα. Αυτή η Εκκλησία των τελείων που λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτή την Εκκλησία μίλαγε ο Απόστολος Παύλος σοφία Θεού,
μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία προσδιορίσε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν των τελείων, εις δόξαν ημών. Καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν άκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Και εξηγεί, σε εμάς, φοβερό είναι, σε εμάς τους τελείους που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, που εκφράζεται το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και ενεργεί μέσα στην Εκκλησία με τις δυνάμεις του το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή δεν σου λέει ότι είσαι τέλειος γιατί είσαι αναμάρτητος. Έτσι, μπράβο. Σου λέει ότι σε θεωρεί ο Θεός τέλειος κατά χάρη, δεν είσαι. Έχεις λάβει, έτσι. Έχεις λάβει. Κατά χάρη, επειδή έχεις λάβει και ο Ιωρινέας το συγκεκριμενοποιεί, τους χαρακτηρίζει ως πνευματικούς διότι μετέχουν του Πνεύματος. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τελειότητα. Αυτή είναι, λοιπόν, η χάρη του Θεού, δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Και σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός λέει, ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν ποτέ. Δηλαδή νέα πράγματα έκανε τότε ο Θεός μέσα στην οικουμένη με την Εκκλησία και όλα αυτά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, εις ημάς δε τους τελείους ο Θεός αποκάλυψε, που η τελειοποίησή μας δεν είναι η αναμαρτησία μας, αλλά η τελειοποίησή μας, η τελειότητά μας είναι γιατί μετέχομεν του Πνεύματος του Αγίου, τουλάχιστον κατά τον Ειρηναίο. Σε εμάς τους τελείους αποκάλυψεν ο Θεός δια του Πνεύματος αυτού, πια αυτά που μόνο το Πνεύμα ερευνά τα βάθη του Θεού. Αποκάλυψε δηλαδή τα βάθη του Θεού. Απίστευτο. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, η μυστηριώδης και αποκεκριμένη. Τα βάθη του Θεού. Διότι κανένας των ανθρώπων δεν γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Έτσι και τα του Θεού, τα βάθη του Θεού, κανένας δεν τα γνωρίζει ημί το Πνεύμα του Θεού. Και ολοκληρώνει. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ το Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να γνωρίσει τα υπό του Θεού χαριστέντα σε αυτόν παρά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, αυτά λοιπόν τα οποία γνωρίσαμε, τα χαριστέντα υπό του Θεού σε εμάς και τα οποία λαλούμε, αλλά πώς? Όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, με θεολογική γνώση, με φιλοσοφική γνώση, με οποιαδήποτε γνώση ανθρώπινη, όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες, ερμηνεύοντες δηλαδή, στους πνευματικούς τα πνευματικά. Ερμηνεύοντες, ερμηνεύουμε στους πνευματικούς τα πνευματικά δια του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Άρα όσο μορφωμένος κι αν είναι, όσο μορφωμένος και επιστήμονας κι αν είναι, ο φυσικός ο άνθρωπος δεν τα δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Γιατί? Γιατί πνευματικώς κατανοούνται. Άρα και η διδασκαλία γίνεται δια Πνεύματος Αγίου από τους πνευματικούς τα πνευματικά, στους πνευματικούς τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται, πνευματικώς κατανοούνται. Ώστε έρχεται το γεγραμμένο, ποιος εγνώρισε τον νου του Κυρίου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει τον νου του Κυρίου ή να διδάξει αυτόν. Δεν υπάρχει άνθρωπος να εκφράσει τα πράγματα του Θεού, τη διδαχή του Κυρίου, παρά μόνο ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου σε ανθρώπους διδακτούς τελείως μετέχοντες στα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Επιμένω όμως, γιατί θέλω να κάνω τη διευκρίνηση, ότι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και η αρχαία Εκκλησία ήταν μία. Και γι' αυτό την περιγράφει στον προφητικό του λόγο ο Θεός στο άσμα ασμάτων, λέγοντας στο τρίτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, τι αυτή αναβαίνουσα μία από τη ερήμου ως στήλη καπνού που καλύπτουν όλη την ανθρωπότητα, τεθεμιαμένη με Σμύρνα και Λίβανο, ευωδιάζουσα το Χριστόν και με πάσαν αρωματική σκόνη του μυρεψού. Σε αντίθεση
με την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, με τα τελευταία χρόνια, με την τελευταία γενιά, που η Εκκλησία δεν είναι μία. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εξήκοντα βασίλισσες είναι, ογδοήκοντα παλακές είναι, αναρρύθμιτοι νεάνιδες είναι, όμως μία είναι η περιστερά μου. Ποια είναι η περιστερά του Κυρίου? Η αμόμητός μου, δηλαδή αγιασμός Πνεύματος Αγίου, αγιασμός Λόγου Θεού, αγιασμός πίστεως. Μία είναι η περιστερά μου, ανάμεσα σε πολλά δόγματα, σε πολλές εκκλησίες, σε πολλές διδασκαλίες, σε πολλές καταστάσεις θρησκευτικές. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, και ποια είναι? Η μόνη της μητρός αυτής, η μονάκριβη της μάνας της. Και ποια είναι η μάνα μας? Είναι η Ιερουσαλήμ, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και μάλιστα η εκλεκτή εκείνης που την εγέννησε. Άρα λοιπόν αυτά που γράφουν τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και περιγράφουν στηριζόμενοι στο Λόγο του Θεού, όχι μόνο οι Αποστολικοί Πατέρες που είδαμε στην περασμένη εκπομπή, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα οι Μεταποστολικοί Πατέρες, είναι ακριβώς ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού. Εκεί στηρίζονται, αυτά υποστηρίζουν και αυτά περιγράφουν ως βιωματική τους εμπειρία, και προσωπική και εκκλησιαστική. Τις ενέργειες δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου, την προσπάθεια δηλαδή που κάνουμε εμείς τώρα να βεβαιώσουμε τους ανθρώπους ότι όλοι οι χριστιανοί είναι ανάγκη να μετέχουν του Πνεύματος του Αγίου, έχοντες τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ζώντας χαρισματική ζωή. Ακριβώς έτσι είναι. Αν πάμε τώρα μετά στον Τερτιλιανό, ο οποίος έζησε το 160 μέχρι το 220 μετά Χριστόν, θα δούμε ότι ο Τερτιλιανός με ένα πολύ έντονα δικανικό λόγο προσπαθεί να στηρίξει, επιχειρηματολογώντας, την αυθεντικότητα και την ισιότητα της Εκκλησίας του έναντι των γνωστικών. Πού στηρίζει την αυθεντικότητα της Εκκλησίας? Αυτή την αυθεντικότητα την στηρίζει στη χαρισματικότητά της και στις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου που λαμβάνουν χώρα στις συναθρήσεις. Παράδειγμα. Δηλαδή στη συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου στην Αγία Εκκλησία του Θεού. Ακριβώς. Στο αντιγνωστικό του σύγγραμμα με τίτλο «Καταμαρκιώνος», το είπε και ο Χάρης πρωτήτερα, συγκρίνει την πνευματικώς νεκρή Εκκλησία των γνωστικών με την ζώσα Εκκλησία, λέγοντας τα εξής. Θα σας διαβάσω από δύο διαφορετικά σημεία. Το πρώτο. «Ας μας δείξει ο Μαρκίον μερικά χαρίσματα από τον Θεό του, μερικούς προφήτες, τέτοιους που δεν μιλούν με ανθρώπινη χάρη αλλά με το Πνεύμα του Θεού, τέτοιους που έχουν προείπει πράγματα που θα γίνουν και έχουν αποκαλύψει τα μυστικά των καρδιών, ας μας δείξει». Είχε ο Μαρκίωνας προφήτες, ναι, οι οποίοι λαλούσανε κατά την καρδία τους, έτσι, και κατά παραγγελία. Ακριβώς. Και μετά, «Ας βγάλει έναν ψαλμό, ένα όραμα, μία προσευχή, μόνο να είναι σε έκσταση, σε αρπαγή. Ας βγάλει έστω μία ερμηνεία γλωσσών που του συνέβη. Ας μου δείξει επίσης ότι μία από τις φλίαρες γυναίκες της κοινότητάς του έχει ποτέ τις προφητεύσει». Τι ωραία. Αποδεικτικό στοιχείο. Δηλαδή με έναν έντονο επιθετικό δικανικό λόγο ο Τερτιλιανός καταδεικνύει την γύμνια μιας ψεύτικης εκκλησίας, η οποία είναι ψεύτικη γιατί δεν ενεργεί ο ζωντανός Θεός. Να το πω καλύτερα, η οποία δεν είναι αληθινή, ναι, επειδή δεν ενεργεί ο ζωντανός Θεός. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι. Δηλαδή, ο Χριστός δεν μπορεί να αφήσει την εκκλησία του χωρίς τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό ήταν το επιχείρημα των Μεταποστολικών Πατέρων. Οι εκδηλώσεις του Πνεύματος του Αγίου εντός της Εκκλησίας ως αποδεικτικό στοιχείο ότι πρώτον υπάρχει ζωντανός Θεός και δεύτερον ότι αυτή είναι η Εκκλησία του. Και είναι αλήθεια, αλήθεια. Συμμαρτύρει ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορεί στην Εκκλησία του ο Θεός να μην συμμαρτυρεί με τις δωρεές εκχύσεις και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά θα πρέπει, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, να αποτελούν και για εμάς, θα έλεγε κανείς, μια ράγα ενός τρένου, όπου μας διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει Εκκλησία Χριστού χωρίς το στοιχείο της χαρισματικότητας, πάντοτε βεβαίως συνειρμοσμένη με την γνήσια αγιοπνευματική ζωή που σημαίνει αγιασμός, ταπείνωση, καθαρότητα και όλα αυτά. Αλλά δεν γίνεται να υπάρχει Εκκλησία Χριστού χωρίς να ενεργεί ο Θεός διαγίου πνεύματος. Την περίοδο των
μεταποστολικών πατέρων είχε αναπτυχθεί μια πολύ έντονη χαρισματική φιλολογία. Χαρισματικά δηλαδή συγγράμματα της εποχής. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα, δεν έχουν διασωθεί. Γνωρίζουμε όμως τους τίτλους τους. Παράδειγμα, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ήταν για την εκκλησία του 2ου αιώνα η επιμονή της στην χαρισματικότητά της. Παράδειγμα, ο Υπόλυτος Ρώμης. Δεν υπάρχουν αυτά τα οποία θα σας πω, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι υπήρξαν. Δεν τα λέω εγώ, αυτά είναι τα αποτελέσματα επιστημονικής ιστορικής μελέτης. Ο Υπόλυτος έγραψε σύγγραμμα με τίτλο «Περί χαρισμάτων, Παύλα, Αποστολική Παράδοση». Ο Κλήμης Αλεξανδρίας γράφει σύγγραμμα με τίτλο «Περί προφητείας». Ο Μελίτων Σάρδεων μας γράφει σύγγραμμα με τίτλο «Περί πολιτείας των προφητών». Πώς πρέπει να περπατάνε δηλαδή. Ο Τερτιλιανός μας γράφει σύγγραμμα, δεν σώζεται αυτό, «Περί εκστάσεως». Ο Μιλτιάδης, «Περί του μη δίν των προφήτην λαλήν». Ο Μελίτων Σάρδεων πάλι γράφει δεύτερο σύγγραμμα με τίτλο «Περί προφητείας». Δεν μπορεί λοιπόν για τους δύο πρώτους αιώνες η Εκκλησία να έδινε τόσο μεγάλο βάρος στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και σήμερα κάποιοι καλοπροαίρετοι χριστιανοί, δεν θέλω να πω κακοπροαίρετοι γιατί εμείς δεν είμαστε κριτές ανθρώπων, ναι, να αρνούνται εξαιτίας Αυγουστίνιων θέσεων ή Καλβινιστικών θέσεων την χαρισματικότητα που έχει εξ ορισμού, εκ προεμίου η Εκκλησία. Διότι όταν η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Αυτή η σχέση είναι χαρισματική, είναι αγιασμένη, είναι πνευματική. Δεν μπορεί δηλαδή να μην. Δηλαδή ο Χριστός δεν μιλάει στην Εκκλησία του. Ο άντρας δεν μιλάει στη γυναίκα του. Εγώ μιλάω στη γυναίκα μου. Και όσο πιο πολύ της μιλάω και όσο πιο πολύ μας μιλάει, τόσο πιο πολύ δεμένοι είμαστε. Ο Χριστός πώς μιλάει στην Εκκλησία του? Μέσα από τα χαρίσματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Και άλλωστε και ο λόγος από το Πνεύμα το Άγιο γράφτηκε. Και τα χαρίσματα και ο προφορικός λόγος του Θεού μέσα από το Πνεύμα το Άγιο δίδεται. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Θέλω εγώ να κάνω πάντως μια ερώτηση. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Είναι δυνατόν να υπάρξουν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου ή τα βλέπουμε πουθενά στους Αποστολικούς ή και στους μεταποστολικούς συγγραφείς και πατέρες? Είναι δυνατόν να υπάρξουν χαρίσματα ή να έχουν περιγραφεί τα οποία παρόμοια δεν είναι καταγεγραμμένα στο Λόγο του Θεού? Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ακόμη και θα τα πούμε βέβαια στον αναχωρητισμό, υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιγραφική. Δηλαδή τι λένε? Ομιλούν περί της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Στην Αγία Γραφή όμως βλέπουμε ότι ο Παύλος τον επισκέφθηκε ο Κύριος με φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Μα και λέει και ότι είναι και ο στομόμενο δυνάστη τον κατοικούντα φως απρόσιτο. Ακριβώς. Επομένως, οι επισκέψεις του Θεού, οι εν πνεύματι Αγίου, απλά μιλούν για πλήρωση Πνεύματος Αγίου με τη θεωρία, όταν εισέλθει κάποιος στην θεωρία του ακτίστου φωτός. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι, να αμφισβητήσουμε ότι όντως, αν κάποιος μπει μέσα στο άκτιστο φως, μέσα σε αυτή τη φοβερή λαμπρότητα του φωτός, τι δεν είναι πληρωμένος Πνεύματος Αγίου, χάνεται. Έτσι, δεν είναι. Εδώ ο Ιωάννης είδε τον Κύριο, ας πούμε, και έπεσε ως νεκρός. Τι να πούμε? Εκείνο που θέλω να τονίσω και γι' αυτό έκανα την ερώτηση αυτή είναι ότι χαρίσματα Πνεύματος Αγίου δεχόμαστε μόνο εφόσον είναι παρόμοια καταγεγραμμένα στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει να παρουσιάσει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου κατά τη δική του αποκάλυψη. Δεν υπάρχουν τους αποστολικούς και τους μεταποστολικούς πατέρες, τουλάχιστον, αλλά και γενικότερα διαχρονικά σε Αγίους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι ιστορικά ως πράγματι άνθρωποι σοβαροί Άγιοι του Θεού, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χαρισματικές ενέργειες οι οποίες να ξεφεύγουν. Πρωτοφανείς. Βέβαια. Δεν υπάρχουν νεοτερισμοί. Νεοτερικές απόψεις. Δεν υπάρχουν νεοτερισμοί. Υπάρχει ένα σύγγραμμα του Τερτιλιανού. Έχει γραφτεί περίπου το 200 μετά Χριστόν. Το οποίο ψέγει, βδελίτεται θα λέγαμε. Κάποιες καταστάσεις μέσα στην Εκκλησία. Θα σου πω. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν ότι επειδή έχει υπάρξει κάποια κατάπτωση μέσα στην Εκκλησία, ότι πλέον κάποιοι υπεύθυνοι εκκλησιών ονομάζονται και ιερείς.
Και υπάρχουν αναγνώστες, υμνοδοί και εξορκιστές. Αυτές είναι σε εισαγωγικά πνευματικές ειδικότητες που αυτοί που τις εξασκούν τις έχουν αναγάγει σε επίπεδο χαρισμάτων. Δηλαδή έχω την πνευματική ειδικότητα του εξορκιστή. Έχω την πνευματική ειδικότητα του να ψάλω υπέροχα ή το να είμαι αναγνώστης, να είμαι νοτάριος δηλαδή, όπως λέγανε στο Βυζάντιο αργότερα, γιατί αφενός μεν δεν υπήρχαν πολλοί εγγράμματοι, αλλά και από την άλλη πλευρά αυτός ο οποίος είχε τη ρητορική ικανότητα του να απαγγέλει και το να μπορεί να έχει πιστικό λόγο, είχε ιδιαίτερη θέση εκείνη την εποχή. Και αυτές οι εκκλησίες οι οποίες άρχιζαν και εκπίπταν από τις χάριτος του Κυρίου, τα ανοίγαγαν σε χαρίσματα. Γιατί είχαν την έλλειψη των πραγματικών χαρισμάτων. Εξορκισμό, υμνοδία και ανάγνωση. Δεν το έχω σημειώσει. Δεν το έχω σημειώσει. Να μας το πεις στην άλλη εκπομπή. Εντάξει. Όσον αφορά τους μεταποστολικούς πατέρες, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά. Επαναλαμβάνω απλά ότι μέσα από αυτά τα συγγράμματα καταδεικνύεται ως επιχείρημα πλέον γνησιότητας της Εκκλησίας η χαρισματικότητα και η αγιοπνευματικότητά της. Άλλη μια αναφορά τουλάχιστον εγώ έχω καταγράψει, έχω σημειώσει. Είναι 3ος αιώνας, είναι 230 μετά Χριστόν από τον Οβατιανό. Αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό το παίρνω από την δογματική και συμβολική θεολογία του Ματσούκα. Νοβατιανός λοιπόν. Ο Θεός είναι εκείνος που τοποθετεί προφήτες, καθοδηγεί διδασκάλους, κατευθύνει γλώσσες, δίνει δυνάμεις και θεραπείες και δίνει τη δυνατότητα της διάκρισης των πνευμάτων. Έτσι πράτεται στην Εκκλησία του Κυρίου και να τελειοποιείστε σε όλα. Είναι προτροπή του Επισκόπου, του Ανθρώπου του Θεού, όχι μόνο στη δική του την Εκκλησία, αλλά είναι σαν επιστολή, σαν καθολική επιστολή και προτροπή προς όλες τις Εκκλησίες του Χριστού. Μέσα από το Λόγο του Θεού να στρέψουμε πάλι την προσοχή μας, μέσα στο Λόγο του Θεού να στρέψουμε πάλι την προσοχή μας, αγαπητέ Κώστα και Χάρη, να δούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και από το 27 εδάφιο, καθώς περιγράφει την Εκκλησία του Χριστού και την διαδικασία της Εκκλησίας του Χριστού. Διαβάζω λοιπόν από το 27 εδάφιο. «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρους». Ποιοι είστε εσείς, οι τέλειοι, δηλαδή αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με πνευμάγιο, εσείς που δεχτήκατε τον Ιησού Χριστόν και μετέχετε του Πνεύματος του Αγίου. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία άλλους μεν ο Θεός έθεσε, εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, αναφέρεται λοιπόν στις διακονίες που λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ύστερα στα χαρίσματα, επί τα θαύματα, επί τα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις ή διγλωσσών. Άρα λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού υπηρετείται, στην Εκκλησία του Χριστού γίνεται πνευματική υπηρεσία από τις διακονίες, όπως είπαμε άλλη φορά, προς τον καταρτισμό των Αγίων, και μάλιστα να το διαβάσουμε από μέσα αυτό που περιγράφει για τον καταρτισμό των Αγίων, για τις διακονίες. «Και αυτός ο Κύριος έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, για τον καταρτισμό των Αγίων πρώτον, για το έργο της διακονίας δεύτερον και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού τρίτον, ώστε να καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως». Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία υπάρχουν οι διακονίες και υπάρχουν και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που είναι για την οικοδομή. Και στο 31 προτρέπει: «Ζητείτε μετά ζήλου τα κρίτωνα χαρίσματα», αλλά τώρα προσθέτει και κάτι που είναι πολύ σοβαρό, «και την πολύν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω, την οδόν της αγάπης». Άρα η αγάπη είναι απαραίτητο στοιχείο της Εκκλησίας πάνω στο οποίο οικοδομεί ο Χριστός με τις διακονίες και με τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει Εκκλησία Χριστού χωρίς να υπάρχει η πρώτη εντολή: «Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα». Προϋπόθεσης λοιπόν χαρισμάτων,
προϋπόθεσης διακονιών, προϋπόθεσης έργου Θεού, είναι η μοναδική εκείνη αγάπη που ο Ιησούς Χριστός έφερε και δίδαξε στην Εκκλησία Του, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Γι' αυτό και στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο που είναι το κατεξοχήν σημείο της γραφής μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, πώς αρχίζει. Ακολουθείτε την αγάπη πρώτον και ύστερα ζητάτε με τα ζήλου τα πνευματικά, και μάλιστα από τα πνευματικά μάλλον δεν απροφητεύετε. Άρα λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού, η χαρισματική, προϋπόθεση των χαρισμάτων έχει την αγάπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση, ότι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του είναι αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Μία αγάπη με μοναδοκή, την οποία πρέπει να έχουν οι άνθρωποι εις τον αγαπάνε ο ένας τον άλλον, με αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε. Άλλωστε, ο σύνδεσμος της τελειότητος για την Εκκλησία του Χριστού είναι η αγάπη. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού που είναι η αγάπη, έρχεται τώρα ο Θεός και οικοδομεί με τα χαρίσματα για τον καταρτισμό των Αγίων και για την οικοδομή των Αγίων με τις διακονίες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, να ξέρουμε ότι δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς το Θεό, γιατί κανένας δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο προφητεύων όμως λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν, προτροπήν και παρηγοριάν. Και το κύριο χαρακτηριστικό της γλωσσολαλιάς, στην οποία θέλω να δώσουμε κάποια έμφαση σήμερα, είναι ότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την Εκκλησία οικοδομεί. Υπάρχει λοιπόν το σημείο της βάφτισης με Πνεύμα Άγιο, που είναι το να μιλάμε γλώσσες ακόμη και να προφητεύουμε. Και υπάρχει και το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου που είναι ήδη γλωσσών, ώστε να μιλάει κάποιος πολλές ξένες γλώσσες, μη τυχόν και κάποιος που ακούει να καταλάβει στη γλώσσα του. Όμως συνεχίζει, μήπως πάντες στην Απόστολη. Δεν είναι. Μήπως πάντες είναι προφήτες. Δεν είναι. Μήπως πάντες είναι διδάσκαλοι. Δεν είναι. Άλλος είναι προφήτης, άλλος είναι διδάσκαλος, άλλος είναι Απόστολος. Και ακόμη λέει, μήπως πάντες ενεργούς οι δυνάμεις, θαύματα. Μήπως πάντες έχουσι χαρίσματα οι αμάτων. Μήπως πάντες λαλούσι γλώσσες ήδη γλωσσών. Μήπως πάντες διερμηνεύουνε. Όχι. Αλλά ο Θεός δίνει καθώς θέλει. Ο Χριστός δίδει σε κάποιους κάποιες διακονίες και το Πνεύμα Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας δίνει σε κάποιους ορισμένα χαρίσματα, ώστε η Εκκλησία του Χριστού να αποτελεί ένα σώμα ενωμένο με όλες τις διακονίες και όλα τα χαρίσματα. Ποιος όμως? Η Εκκλησία του Χριστού. Και ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Που κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, που είναι η αγάπη. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Εγώ δεν θέλω. Όχι κι εγώ. Νομίζω ότι... Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και με τη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα μας πέρασε. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.